Έλα, μπες δυνατά, ρε φίλε. Έλα και ένα γκολ Πόρτο. Έλα. Πάμε. Γιατί πήγες έτσι, φίλε, λες και μας σε γήπεδο. Και το έχασε, φίλε. Το έβγαλε βασικά ο Γιώρης. Πέναλτι για τη City, εκτέλεσε ο Αγκουέρο. Απέκρουσε ο Γιώρης στην αριστερή του γωνία. Παρακαλώ, παραμένει το 0-0. Ένα γκολ Πόρτο. θέλουμε. Τι έχουμε, χι ημίχρονα έχουμε. Χι ημίχρονα έχουμε, ναι. Είσαι χι ημίχρονάκια. Χι ημίχρονο άσο τελικό στο Άνφιλντ και διπλό εδώ. Διπλό εδώ. Ναι. Διπλό θα το θέλαμε το δεύτερο. Το έχω στο πέρα. Διπλό μετά το ημίχρονο. Δεν ενδιαφέρει τώρα. Χι ημίχρονο το έχω και τα δύο. Μάλιστα. Ωραία. Μετά θέλω και διπλό. Τότεναμ Σίτι. Στο καινούριο γήπεδο τη Τότεναμ. Όχι. Ωραίο, κορέο, ναι. Στο καινούριο. Ναι. Και Λίβερπουλ Πόρτο. 1-0. Θα βλέπαμε, αλλά. Όχι, όχι, εδώ άλλο θέλω να βάλω. Τι εδώ, θες να βάλεις. Επειδή το έχω βάλει εδώ, θέλω να βλέπουμε τότε να ψήνει, είναι πιο καλό. Ναι, όχι, ναι, καλό, είναι, καλό είναι, καλό είναι, καλό είναι. Εδώ θα βάλουμε λίγο μπασκετάκι, αλλά δεν μας κάνει τη χάρη το μηχάνημα. Τι να κάνουμε. Νίκο Παδόπουλε, τι κάνουμε εμείς εδώ, γιατί είμαστε εδώ μέχρι τις 12, ποιοι είμαστε. Είμαστε τον Μπαλαντέρ. Έτσι, μπράβο, ρε φίλε. Έτσι δηλώνουμε. Έτσι μας είπα να δηλώνουμε βασικά. Εμείς μπορούμε να βγάζαμε άλλο τίτλο στην εκπομπή τη φετινή, αλλά οκ. Είναι ο Νίκος Μοσχοβίτης στο ένα μικρόφωνο. Είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος στο άλλο μικρόφωνο. Την εκπομπή μπορεί να την ονομάτιζα, μπορεί να δίνω ιδέα για επόμενη εκπομπή. Μπορεί να την ονομάτιζα 2 το περίεργο, 3 το κεράσι. Ή μάλλον 3 το περίεργο, 2 το κεράσι. Έχει συνέχεια από το πολλαστικό. Γιατί? Είναι σόκινη συνέχεια. Για κόψε λίγο. Ωραία. Σόκινη. Τίποτα δηλαδή. Ασχολήσου λίγο ρε φίλε αυτό το δράμα που ζούμε εδώ πέρα. Δηλαδή, κάνε κάτι χρήσιμο. Κάνε ρε Βασίλη. Δηλαδή με το που μπήκαμε μέσα. Με το που φτάσαμε, μπήκαμε μέσα από την Ελίκη, φάγαμε ρε φίλε. Δηλαδή. Βάλαμε τα λεφτά. Το δεχτήκαμε κιόλας, με χαρά το δεχτήκαμε. Δηλαδή, τώρα δεν είναι προβλήσαμε. Τα λεφτά μας ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, ρε φίλε. Μπράβο, ρε Βασίλη. Πάντα πίστευα σε σένα, ρε φίλε. Μπράβο. Μπράβο, ρε Βασιλάρα. Ωραία, ημίχρονο έχουμε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ γιατί δεν πάει να δει ο Κάιπερ στο βίντεο, τι γίνεται. Το πέναλτι τη City προήρθε από video assistant referee, έτσι. Πήγε εκεί, πολύ ωραία, θα περάσουμε εδώ, θα το έχουμε. Θα το έχουμε και στη Super League 2, Νίκο Παδόπουλε. Αυτό το δύσκολα. Ας έχουμε στη Super League 1 σε πρώτη φάση και βλέπουμε θα έρθει Super League 2. Λοιπόν, Champions League σε εξέλιξη. Πρώτη πρωί ημιτελική. Τότε να ψήθει ο Αγγλικός εμφύλιο στο 0-0 με το χαμένο πέναλτι του Αγκουέρο πριν από 2 λεπτά. Στο 15 είναι το παιχνίδι, περίπου εκεί. Και το Liverpool πρώτο προηγείται από νωρίς η Liverpool με 1-0. Η Liverpool πέρσι στην πορεία για το τελικό είχε αποκλείσει την πόρτα με εκείνο το 0-5. Πέρσι ήταν, ναι. Πέρσι Σέρτζιο είχε. Θυμάμαι που το έλεγα στο Ματζούκι, θα σε φύγει ο Σέρτζιο, θα σε κάνει και το έκανε 0-5. Μεγάλη επιτυχία. Ναι, πραγματικά. Και εσύ, Σέρτζιο, τότε χάσε 1-2 και 2-0 από ό,τι αποκλείσει τη 0-5, ρε φίλε. Ξεφτυλιστήκαμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το Champions League σήμερα είναι σε. Έτσι, επιστρέφει στο σκηνή, ρε παιδί μου. Τώρα εσείς μπορεί να είστε μαζεμένοι σε σπίτια, τότε πίτσες να πίνετε μπύρες. Εμείς εδώ μια μπανάνα στεναχωρημένη. Και μάλιστα αυτές που είναι για να μην τις πετάξεις, ρε παιδί μου, την μπανάνα, να ξέρεις. Δεν είναι φρέσκια. Μαύρη. Είδα αυτή που αρχίζει να βρει και λέω: Σαν να μην την πετάξω. Μόλι πάρτε μου τη φάση, καταλαβαίνετε. Ναι. Έτσι θα πάμε λοιπόν μέχρι και τις 12 με Champions League. Έτσι θα πάμε. Ωραία, έχουμε διάφορα να πούμε γενικότερα. Έτσι. Είμαστε προς το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Περίοδος ανυπομονησίας για αρκετούς στην πόλη. Γιατί? Για περισσότερο. Ρε φίλε, γιατί όπως και το κάνουμε. Είναι να έρθει ένα πρωτάθλημα. Όλοι περιμένουν αυτή την Κυριακή. Ήδη έχουν ξεκινήσει όλοι να ψάχνονται τι θα κάνουμε την Κυριακή, πώς να οργανωθούμε. Όπως σήμερα με έχουν πιάσει όλοι. Την Κυριακή σε θέλω για εκείνο, την Κυριακή σε θέλω για τ' άλλο. Θα έχουν πανηγύρια την Κυριακή. Όλα δείχνουν. Ωραία. Καλώ ήρθατε. Τι να κάνουμε, φίλε, εμείς ως δημοσιογράφοι πρέπει να καλύψουμε τα γεγονότα, δεν είναι. True story. True story. 100%. Να είστε. Μπορεί να καλύψουμε πρωτόγνωρα γεγονότα. Δηλαδή πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, το ζήσουμε κι αυτό. Θα πάτε στα Τέμπη. Ναι. Okay. Έλα, ρε φίλε, σταμάτα. Τα έχεις παίξει τα παιχνίδια τουλάχιστον στοίχημα. Ναι. Εντάξει. Πάντα στοίχημα, φίλε. Όλα καλά. Πάντα στοίχημα. Win-win κατάσταση. Πάμε ρε Σέρτζιο, ένα γκολ. Τι μου πεις. Τι. Έχω εντυπωσιαστεί, φίλε, με αυτό που έχεις κάνει τώρα. Και με την λίγο τεχνική υποδομή μας. Αδελφέ μου. Αδελφέ μου. Ειλικρινά τώρα έχω εντυπωσιαστεί. Μπράβο. Του έβαλα. Άρα, φίλε. Σε μια οθόνη εδώ πέρα, σε έναν του υπολογιστέ που έχει το στούντιο. Έτσι, γιατί έχουμε τρεις οθόνες έχουμε, εντάξει. Είναι αλήθεια. Ούτε στην NASA δεν έχουν τόσες. Του έχω βάλει το Liverpool Porto γιατί στη τηλεοράση έχουμε το Tottenham City. Και για τον Νίκο έχει ανοίξει ένα καινούριο ορίζοντα πλέον. Εδώ έχουμε τελικό Eurocup τον πρώτο και πάνω έχουμε Masterchef. Δηλαδή, ειλικρινά είμαστε στην καρδιά των γεγονότων. Αλήθεια είναι αυτό. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον φυσικά στο Masterchef εννοείται που έχει σήμερα δοκιμασία αποχώρηση. Έχω άδικο. Και είμαστε full Zahir για να μείνει. Εντάξει, να φύγει άλλη ψηλή τιτίκα.
εκείνο ο δροσερούλη. Ναι, είναι λίγο δροσερό, είναι εκείνο. Έλα ρε Πόρτο, έλα! Έλα ρε Σέντρο! Κάτσε ρε φίλε, στο 17 είμαστε ακόμα, περίμενε, τι βιάζεσαι. Έχει ακόμα δρόμο και το ημίχρονο. Ρε Σέρτζιο. Θα είναι λίγο που το κάνει 3-0 μέχρι το ημίχρονο. Κάτσε ρε Σέρτζιο, εμεί σε στηρίζουμε. Μπαλόμπα θα κοιμηθεί εδώ απόψε. Δεν έχουν αυτοί οι σπορτέξ που μα έχει καταστρέψει όλου σήμερα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Θα είσαι αύριο. Αύριο έχω να πάω γήπεδα, ρε παιδιά, προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνει αύριο. Έχω ένα τεραστίο ενδιαφέροντο παιχνίδι Basket League. Πάω Πανιόνιο. Όλοι αύριο συντονισμένοι 4 παρατέταρτο. Δεν χάνεται αυτό. Εντάξει. Δεν χάνεται αυτό. Θα υπάρχει ενημέρωση, όχι full μετάδοση. Δεν θα το πάμε κρίμα εδώ. Δεν το πε αυτό, ρε φίλε. Μπορεί να είναι και full, δεν το παίρνω. Εικασίε κάνω. Ο Άρης παίζει την ίδια ώρα. Ναι. Πού παίζει. Χολαργό. Χολαργό Άρης. Ναι. Και εκεί τεράστιο ενδιαφέρον. Μέχρι κορμιά και εκεί. Λίγο σου λέω, φίλε, στο ημίχρονο σε βλέπω να κάνω 3-0. Το κάνει τώρα κανένα γρήγορο. Δεν μπορεί να πάει. Καριά, πιάστη ρε αγόρι μου. Πιάστη ρε, έχουμε βάλει τα λεφτά μας σε σένα. Τι γίνεται, τι έχουμε, Νίκο. Έχουμε. Έχουμε μια μέρα όπως είναι η Τρίτη. Ναι, ναι. 9 Απρίλη. Ναι. Λοιπόν. 9 Απρίλη. 9 Απρίλη. Ναι. Με την αναδιάρθρωση να δεσπόζει, θα λέγαμε, στο ρεπορτάζ του αθλητικού από χθες. Θα μου κάνει τώρα μια σούμα σήμερα γενικότερα, να μου πει τι και πώς, τι παίζει. Τι είναι, τι παίζει. Προχώρησε κανονικά. Ναι, ρε φίλε, του χρόνου πόσο μάθα έχω Super League. 14. Οκ. Okay. Και Super League 2. 16. Οι οποίε και... πώς προκύπτουν. Οι 10 πρώτες νομίζω της φετινής Football League. Ναι. Δύο που θα ανέβουν, δύο που θα πέσουν. Ναι, οκ. Okay. Είμαστε 12, μου λείπουν άλλες 4. Και άλλοι 4 θα ανέβουν από τη γάμα, νομίζω. 4 θα ανέβουν από τη γάμα. Νομίζω, ναι. Αν θυμάμαι καλά. Αλλά θα το παρουσιάσουμε σαν φίλο. Και αυτοί όλοι χρόνο θα πάρουν φίλο από 800 χιλιάρικα από την ΕΡΤ. Ναι. Ωρε φίλε. Ωραία, παίρνει το λιγό ποδόσφαιρο. Και την επόμενη σεζόν 1 εκατομμύριο. Και εσύ μπορεί να το πραγματοποιήσει με την ΕΡΤ, φίλε. Τρέλα. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Φίλε, κοίταξε να σου πω λέω κάτι. Χρήμα. Αν η ΕΡΤ δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ στο νούπου σου Βόλο. Όχι, αυτό ανέβηκε. Στην. Στο νούπου σου Βόλο. Πες καμιά ομάδα, ρε φίλε. Που είναι... Άμα δίνει, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο ευρώ στον Πλατανιά. Ωραία, εμένα η ΕΡΤ πρέπει να μου δώσει 7. Εκλογές έρχονται κιόλας, φίλε. Σίγουρα. Ολυμπιακό, όχι, Ολυμπιακό δεν είναι ΕΡΤ. Ναι. Τι θες. Έρα, φίλε, πάνε κανένα δουλειά τώρα. Δεν έχω φιλτράκια. Δεν έχω φιλτράκια. Α! Νόμιζα ότι τσιγάρο, ρε! Έλα μέσα, δεν μπορεί να την κουβέντα. Μεγάλη στιγμή ζούμε. Νίκο, ξέρει από εδώ ακούγεται, φίλε. Άμα θε να πα έξω. Νίκο, εδώ ακούγεται. Νίκο, εδώ ακούγεται, φίλε. Βασίλη, δεν μα κόβει, ρε φίλε. Λοιπόν, στο 20 το Liverpool Porto είναι στο 1-0. Από νωρί η Liverpool προηγείται σε μια φάση με το Σαλάχ. Σε φτωφάση, όχι η φάση να σου δείξει την περιοχή. Μόνο κόμματο που πήγε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα. Το Tottenham City είναι και αυτό στο 0-0 με το χαμένο πέναλτι του Αγουέρο στο 21. Πρώτη προημιτελική του Champions League. Ποιος θα το πάρει φέτος, Νίκο. Ξέρω. Ποιος είναι η θεωρία να το πάρει City. Κοίτα, στα δικά μου μάτια είναι φαβορή. Γενικά οι Άγγλοι θεωρούν, ή τέλος πάντων ξέρεις οι Άγγλοι που έχουν αυτό το. Που βάζουν τα στοιχήματα και αυτά, ότι η City φέτος μπορεί να κάνει quadruple έχοντας πάρει το Link Up ήδη. Είναι τελικό του κυπέλου. Είναι τελικό κυπέλου. Διεκδικεί το πρωτάθλημα, είναι. Δεύτερη μέρα μας λιγότερο. Δεύτερη μέρα μας λιγότερο από το Λίβερπουλ και τώρα είναι στους 8 με τις Tottenham, θεωρητικά είναι το φοβορή. Ναι. Και λένε ότι φέτος είναι ευκαιρία να κάνει quadruple. Είχε κάνει κανένας ποτέ. Δεν νομίζω. Η United. Εντάξει, στην Αγγλία είναι διαφορετικά γιατί έχουν περισσότερες διοργανώσεις. Σωστά, σωστά, σωστά. Γι' αυτό. Η United είχε κάνει το τρέμπλ. Ναι. Τότε με τον Γιόρ και τον Κόλλ. 90. Πότε ήταν, 97. 99. 99. Με την ανατροπή μέσα στον καμπνού. Ναι. Στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ναι. Και σε εκείνη τη χρονιά, φίλε, έχει μείνει. Επειδή έχει γίνει ανατροπή στο τελικό. Με τον Όλε Γκούνερ. Η επική ανατροπή, Νίκο Παπαδόπουλε, με τη Γιουβέντους, που δεν θυμάμαι αν ήταν προημιτελική ή ημιτελική, ναι. Που έχανε 2-0 στον Τελεάλπη τότε και το έκανε 2-3. Ναι. Δεν θυμάμαι αν ήταν προημιτελική ή τελική. Ή όπως το λέει ένας φίλος μου. Αμά, Νίκο, το έκανε το λάθος η Πόρτο. Αμά, Νίκο, ασφίξαμε αγόρι μου. Out, πάει. Ευτυχώς για σένα. Ευτυχώς για σένα. Ευτυχώς για σένα πήγε out την μπάλα. Από τον Μοσάλα. Εγώ το βάλω μαύρο 2,5. Πήγαμε στο goal goal. Έγινε πολύ φτηνό λάθος εδώ. Δεν έχει Σέρτζιο Ολιβέιρα, φίλε, δεν σε κάνω. Παίξαμε αυτή τη φύρα τον Ερέρα. Τι λέγαμε. Πριν λέω από εκείνο το τελικό που είπες με την United τότε, το 97 με το Τρέμπλι, είχε προηγηθεί πριν από εκείνη την επική ανατροπή στο τελικό. Μια άλλη επικέστερη, εγώ θα πω, ανατροπή, αν υπάρχει τέτοια λέξη.
στο Juventus United που έχανε 2-0 και νίκησε τελικά 2-3. Όπως το, όπως το λέει και ένας φίλος μου, τον Τελεάλπη, τον Τελεάλη. Τον Τελεάλη, όχι. Τον Τελεάλη τότε. Τον Τελεάλη. Τον Τελεάλη. Τελεάλη, λέω, στην Τότεναμ. Η United με York και Cole, τότε εκείνη την ομαδάρα. Μπέκαμ. Juventus, νομίζω ότι ήταν και η χρονιά που η Juventus έριξε τα 7 στον Ολυμπιακό. Μπορεί και, όχι. Μπορεί και όχι. Όχι, πιο μετά από τα 7. Τέλος πάντων, οκ. Λοιπόν, είπαμε, τη City την έχεις για φαβορή δηλαδή. Ναι. Η Μπαρτσελόνα δεν λες ότι δεν μπορεί να το πάρει. Άσε το παδικό που σε πιάνει με τη Real. Όχι, πέρα από το παδικό νομίζω πως η City είναι στην καλύτερη φάση με Guardiola νομίζω. Μάσεις συνθήκες θεωρείς. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν το πάρει και τώρα, πότε. Του χρόνου. Γιατί δεν θα έχει λεφτά του χρόνου, δεν θα έχει ομάδα. Πιστεύω ή η Juventus θα το πάρει. Η Juventus, ε. Ή η Juventus ή η City. Λόγω Χριστιανού, λες. Ναι, ναι, ναι. Αφού το έχει, ρε φίλε. Ξέρει. Ο Χριστιανού έχει τρία σερί. Αυτό που κρύβεται σε μεγάλα παιχνίδια. Κουλουπού, κουλουπού. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ο. Ωραία. Αυτό, ναι. Δύσκολο στη μεσή την Πόρτο στο σπίτι. Πόρτο. Η Πόρτο τάκι το φάγαμε. Η Πόρτο τάκι το φάγαμε. Ω, ευκαιρία γιατί τότε να μου το βγάλε. Σούταρε ο Κέιν μέσα από την περιοχή από πλεονεκτική θέση όπως είναι ο Κλισέ. Θα τα σκίσουμε τώρα όλα τα δελτία από το ημίχρονο. Ο Άλεσεν. Θα πάμε να ρεφάρουμε στο live. Άλεσεν, συγγνώμη. Άλλο το βγάλε. Εντάξει, Νίκο, σιγά ο πρώτος ή ο τελευταίος είσαι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι το Champions League, φίλε, στοιχηματικά συνήθως είναι ναυάγιο. Ναι, όντως. Δηλαδή. Δεν προσφέρεται. Δηλαδή. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, πρέπει να. Το Champions League στοιχηματικά πρέπει να είναι για μεγάλους παίκτες, για αυτούς που παίζουν, ρε παιδί μου, αρκετά ποσά, ξέρω εγώ, σε μικρά. Σε μικρές αποδόσεις και όλα αυτά, γιατί σπάνια, δηλαδή γίνονται πράγματα περίεργα στο Champions League. Περίεργα στη λογική ότι. Δηλαδή τώρα μπορεί το μάτσο εδώ πέρα να είναι για 3-0, ξαφνικά η πόρτα να προηγηθεί 1-2, ξέρω εγώ. Έτσι δεν είναι. Ούτε έρχεται. Ναι. Μπορεί να γίνει όμως, δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Με αυτή την εικόνα που βλέπω, δύσκολα. Ναι. Στο 24 μας το Anfield παραμένει το 1-0. Το 0-0 παραμένει στο. Πώς λέγεται το γήπεδο της Tottenham? Φίλε, Jewish Stadium. Πώς. Jewish Stadium. Που Εβραίοι είναι, ρε φίλε. Jerusalem. Έχεις θέμα τους Εβραίους? Καθόλου. Ίσα ίσα. Σαπούνια τους κάνουν. Άλλωστε η πόλη αυτή έχει τεράστια ιστορία με τους Εβραίους και δεν κάνω πλάκα τώρα. Αλήθεια είναι αυτή. Δεν κάνω πλάκα. Τέλος πάντων. Τι έχουμε τώρα, Νίκο, για πες. Ο Άκα τι είχαμε, φίλε, το Σάββατο. Ο Άκα. Θα πάει ο Άρης, θα κερδίσει τα γνωστά. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα. Ναι. Κοίτα, η λογική. Καλά, τη ουσία και τι παίζω τώρα. Η λογική αυτό έλεγε. Για τον Άρη παίζονταν το προβάδισμα του και η τέταρτη θέση. Και. Τώρα φίλε είναι δύσκολα πράγματα. Ναι, και τι τεράστιο στην πέμπτη, δηλαδή διαφορά μπορεί να έχει. Το. Έλα ρε φίλε, τώρα παίζουν ένα τρόμητο. Την έκπληξη στο κύπελο θα την απέφυγε λογικά με τα σκορ που είχαμε στα πρώτα παιχνίδια. Μεγάλη Πέμπτη είναι η επαναληπτική. Νομίζω πως ναι. Πω πω αρρώστια. Δεν θυμάμαι είναι μεγάλη Πέμπτη, νομίζω ότι είμαι στη μεγάλη εβδομάδα όμως. Τραγικό. Γιατί ρε. Τραγικό. Εντάξει, τουλάχιστον εσύ θα έχετε κάτι να γράψετε. Συνηθίζεται κάθε χρόνο κάπου τότε είναι φίλε. Και θυμάμαι και πέρσι νομίζω είχε παιχνίδια μεγάλη εβδομάδα. Σταυρώνε το Ιησούς να πούμε και σπέζει την μπάλα. Μπορούμε να αναβληθούμε ρε φίλε για να πάμε στη Σταύρωση, ξέρω εγώ τι να σου πω. Θρησκεία μου είναι. Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω φίλε. Κερδίσει τώρα τον άνθρωπο την Κυριακή με δύο γκολ διαφορά. Ναι. Εύκολο αυτό. Όχι. Α. Για μένα σε πρώτη φάση ο Άρης πρέπει να κερδίσει. Και μετά, αν πάρει το προβάδισμα, βλέπουμε και για το δεύτερο. Ναι. Άντε ρε αγόρι μου, κάνα κοντρόλ. Είναι εκεί βρώμες αγόρι. Μας το πιο πολύ για 2-0. Είσαι παρά για ένα. Θαύμα πρέπει να γίνει. Αν μόνο το ξαναέσπρωξε και σου λέει ξαναπάει βαρ τώρα και δεν υπάρχει εδώ. Πάλι ο Ρόζ μπλεγμένο. Στη φάση. Φύρα αυτού. Έλα Νίκο, αγόρι μου σου λέω πιο τι. Το Μάζ τώρα ρε φίλε είναι κατηφόρα τώρα, δεν βλέπει τι γίνεται. Ωραία, το ένα το σκίζουμε. 2-0 η Λίβερπουλ. Με τον Φιρμίνιο. Με τον Φιρμίνιο. Κάτσε ρε, χίμηχρονο το έχω τρελώσει. Εντάξει, μην βιάζει ρε φίλε, όλα γίνονται. Ναι, έχει κατηφόρα φίλε, βλέπει ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Περνάει δύσκολα η Πόρτο. Έβρα το βάλουμε over 2,5. Βάλα το ρευλάκα over 2,5. Τέλος πάντων. FM καιρό τα μηνύματά στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Από αύριο ωραία, θα μας. Ωραία επίθεση έκανε Λίβερπουλ. Πολύ ωραία επίθεση έκανε Λίβερπουλ. Μήπως είναι λίγο offside ο Φιρμίνο. Σφαγή του Σέρτζιο. Βάρε εδώ! Σφαγή του Σέρτζιο. Δεν είναι εδώ! Να δούμε. Το σφάζει το παιδί μας. Λογικά θα το δείξει το βαρ. Μήπως όμως μπορεί και να μην είναι offside. Είναι λε. Βαρ. Είναι πολύ δύσκολη φάση. Με τα λεφτά μας παίζεται ρεαλίτη. Μπορεί Νίκο μου και να είναι η ίδια ευθεία καλή μου φίλε. Πολύ ωραία η επίθεση της Λίβερπουλ που καταλήγει με παράλληλη μπαλιά και γκολ σε κενή αιστεία ουσιαστικά του Φιρμίνου.
Δεν βλέπω φίλε να πηγαίνει να. Έδειξε ότι πηγαίνει να δει βάρο. Όχι. Το μέτρησε κανονικά. Σφαγή. Σφαγή τη Πόρτο 2-0 Λίβερπουλ. Υπήρχαν ενδείξει για βάρο σε αυτόν τον γκολ εδώ. Ναι. Ε? Θα μπορούσε να πάει να το τσεκάρει. Λέω εγώ. Ευχαριστώ, αλλά την έχουμε γκολ. Οκ. Η αισιοδοξία για την Πόρτο με εντυπωσιάζει, αλλά πραγματικά μέχρι στιγμή σε Πόρτο. Πιστέψαμε, ρε φίλε, στο Σέρτζιο Κωσίδη. Εδώ και 27 λεπτά περνάει πολύ δύσκολα στο Άμφιλ. Το σπιτάκι. Κάτι που αποτυπώνεται στο 2-0. Εντάξει. 2-0 λοιπόν για τη Λίβερπουλ στο 27. Η Λίβερπουλ φέτος. Όχι, άτο του τότε. Η Λίβερπουλ λες δεν μπορεί να πάει και φέτος λίγο και να διεκδικήσει το τίτλο. Τελικό μπορεί να πάει. Η Λίβερπουλ έχει ανέβει επίπεδο, φίλε. Τα παιχνίδια ειδικά στην έδρα της είναι πολλές φορές που είναι πολύ δύσκολο να την ακολουθήσεις. Ναι. Δηλαδή εδώ πάλι η ταχύτητα της επίθεσης είναι εκπληκτική. Και δεν μιλάω για κόντρα επίθεση, μιλάω για ταχύτητα επίθεσης σε σετ παιχνίδι. Ναι. Είναι πραγματικά πολύ γρήγορη. Και εδώ πάλι δες πόσο εύκολο πήγε να βρει την πλάτη της άμυνας, έτσι. Έχει κάνει δουλίτσα ο Κλοπ, Νίκο μου, θεωρώ. Κοίτα, του δώσανε χρόνο, τον εμπιστευτήκανε. Θέλει άλλωστε χρόνο ο προπονητής, παιδιά, να χτίσει μια καλή ομάδα. Δεν γίνεται σε 10 αγωνιστικές. Να το έχουμε λίγο υπόψη μας αυτό στην Ελλάδα γενικότερα. Περιμένουμε. Έρχεται τον Ιούλιο προπονητής. Τον Οκτώβριο περιμένουμε να κάνει παπάδες η ομάδα. Δεν γίνεται αυτά τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Φέργιουσον έχει ξεκινήσει ότι η United έκανε να τη στρώσει. Και τα πρώτα δύο παλεύουν να μείνει στην κατηγορία κιόλα. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Όπως μην ξεχνάτε ότι μαζί μας η πρώτη ώρα είναι η Στίχημαν και το στίχημαν.gr. Τι κάνει πιο πλούσιο Νίκο σήμερα. Λοιπόν, το οποίο εγώ έχω ανοιχτή μπροστά μου αυτή τη στιγμή και βλέπω τις επιλογές μου για να σώσουμε ό,τι σώζεται. Λοιπόν, κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή στο τάμπλετ ή στο κινητό σας. Παίζετε live επόμενο γκολ Πόρτο που θέλει ο Νίκος Παπαδόπουλος και πάτε ταμείο. Για τώρα εμείς θα πάμε στο break και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Στο Τζάμπιο, Λίβερπουλ Πόρτο 2-0. Τότεναμ City 0-0 κόρνερ για την Πόρτο μπροστά στους χιλιάδες οπαδούς της που ταξίδεψαν στο Λίβερπουλ. Κάτι τύπος με γυαλιά φίλε δηλαδή, μου φάνηκε λίγο Έλληνα. Αρνέτ γυαλιά και τέτοια. Κάτι αρρωστάκια, εκτελείται το κόρνερ. Που μακρύνει την μπάλα, επιμένει η Πόρτο που είναι από τα αριστερά, κάνει τη σεντραγοράκι μου. Είναι καλή πάση και τώρα Νίκο. Τώρα είναι τάκι το φάγαμε. Ταραν, 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 που δες πως ανοίγονται. Όχι, γύρισαν, γύρισαν. Δες πως ανοίγονται. Πάλι όμως είδες, έφτασε η μπάλα εκεί που έπρεπε. Είναι πάρα πολύ γρήγορη ρε φίλε. Πάρα πολύ γρήγορη. Σε επιθετικό transition, έτσι. Ναι, εδώ ήταν και φάση γρήγορη, οκ, okay, από κοντρατάκ. Αλλά και με την μπάλα στα πόδια, όταν την έχει οργανωμένη, η άμυνα είναι πάλι πολύ γρήγορη. Έβαλε την κόντρα ο Ντανίλο Σουτ Σαλάχ. Έχει κανένα βαρύ κορμπίλι. Μάζεψε ο. Το Φαντάικ θεωρητικά βαρύ. Okay, okay, αλλά και αυτός... σιγά το βαριστό προ Φαντάικ. Ναι, αλλά και αυτό είναι λίγο έρηνο για τη θέση του. Εντάξει, δεν είναι κακό. Καθόλου βαριά κορμιά δεν έχει. Ο Λόβρεν. Όλοι οι παίχτε είναι βέλεγγι. Δεν παίζει όμω ο Λόβρεν πλέον. Έχει θέσει στο βασικό σχήμα. Τώρα τον έχει νομίζω. Ο Μίλνερ μπορεί να είναι λίγο δυσκύλιο, αλλά οκ. Okay, ο Μίλνερ. Μίλα μου για Μίλνερ. Τώρα έχει. Έπαιζε εξτρέμ, γύρισε στα μπακ, δεξιά, αριστερά. Νέα μόδα φίλε αυτή. Η ταχύτητα, φίλε. Το γρήγορο ποδόσφαιρο. Αυτό. Τα βαριά κορνιά. Έχουν μείνει λίγο. Το Μίλνερ δεν το λε αργό. Απλά λέω. Σε σχέση με του άλλου. Ναι, okay, okay. Εδώ την πρόλαβε, όχι την πρόλαβε. Είναι μεγάλη μόδα φίλε. Τα χαφ να γυρνάνε στα μπακ. Και βοηθάνε πολύ. Τη διαγώνια κάλυψη. Την ανάπτυξη, το build-up που λέει και ένας. Σας μάθω μπάλα εδώ πέρα. Αλήθεια είναι. Τίποτα, δεν σε βλέπω να μπαίνει γκολ εδώ πέρα, φίλε. Εξί, έχουμε ακόμα ελπίδες. Έχουμε ευκαιρίες, το παλεύουμε. Σε τρία μάτς περιμένουμε γκολ. Αλλά όσο δεν μπαίνει, βρώμα είμαστε. Κάτι θα γίνει. Και ένα γκολ για τη Λίτζ θέλουμε. Αλλά... Όσο δεν μπαίνει, είμαστε βρώμα. Στο άλλο το Tottenham City. Που είναι αλήθεια, όσο φορές γυρνάω το κεφάλι μου, η City έχει την μπάλα στα πόδια της. Ένα γκολ θα το βάλει, δεν γίνεται. Πολύ ωραίο το κορεό των. Τι έλεγε. Dare to do. Α, το, ήταν αυτό το είχε και στο. Το έγραφε και στη στο. Στη λίστα του Ήβιτς ο Κουλούρης. Λέει εδώ πέρα δημοσίευμα. Ε, μπορεί, ρε φίλε, γιατί όχι. Στη λίστα πολλών ομάδων πρέπει να Κουλούρης φέτος με τη χρονιά που κάνει. 100%. Μόνο στο Πάουκ δεν είναι. Θα φανεί το καλοκαίρι, ρε φίλε, τι είναι. Κάτσε, Γκλέν, αφού έχει μπροστά τον Ακπόμ και του Βιντέρσκι. Και έρχεται ο Τάδε και δίνει λεφτά για τον Ακπόμ και τον παίρνει. Αν είναι έτσι. Αν είναι έτσι, οκ. Που δεν το βλέπω, αλλά είναι μια πιθανότητα, ρε φίλε. Ναι. Οκ. Καθόλου απίθανο. Ο Παδό θα πρέπει να είσαι έτοιμο ανά πάση στιγμή για οποιαδήποτε αλλαγή. Μπορεί να φύγει του Βιντέρσκι. Και σηκώθηκε και έφυγε τον Ιανουάριο. Πόρτο μέσα στην περιοχή. Είχε πρόταση πολύ καλή και έφυγε. Μάλιστα. Ο Πάο ήταν έτοιμο. Είχε την εναλλακτική. Είχε τον Άκπομ έτοιμο. Του βρέθηκε ο Σφιντέρσκι μετά. Βρέθηκε τέλος πάντων, ρε παιδί μου.
Είχε την ευκαιρία να πάρει και ένα ακόμα παίχτη. Ένα project. Καλού επίπεδου, αλλά όχι Πρίγιοβιτς. Ναι, μπορεί να γίνει Πρίγιοβιτς. Μπορεί να εξελιχθεί. Ναι, αλλά. Okay. Μπορεί να τον πουλήσει πριν προλάβει να εξελιχθεί. Σφίντερσκι. Σφίντερσκι, όχι Σβίντερσκι. Ναι. Ο ίδιος έχει πει αυτό έτσι. Ναι, γιατί. Σφίντερσκι. Σφίντερσκι στη Λαφοντέτα η Βαλένθια θα κάνει το 1-0 στη σειρά με την Άλμπα Βερολίνου. Ο νικητής του Γιώργα παίρνει ιστήρια για την Ευρωλίγκα. Ο Κάμινγκς, πού παίζει κάποιος Γερμανία. Ο Κάμινγκς. Ναι, ο Γουίλ Κάμινγκς. Κάπου παίζει στη Γερμανία, αυτός έχεις δίκιο. Πού παίζει όμως. Στην Άλμπα. Δεν νομίζω να είναι στην Άλμπα. Δεν νομίζω να είναι στην Άλμπα. Δεν το θυμάμαι. Άντε ρε Σίδη, τι κοιτάγατε, κοιτάγα πάνω κάτω, βάλτε ένα γκολ. Η Άλμπα με προπονητή Αΐτο Ρενέσας. Όσα χρόνια περάσουν, δεν χάνονται αυτοί όπου θενά. Το Final Four του Basketball Champions League πότε θα διεξαχθεί. Διεξάγεται, αν θυμάμαι καλά, Τέρε Πλού, δεν θυμάμαι ακριβώς η ημερομηνία και διεξάγεται στη γνωστή μπασκετομάνα Ανβέρσα, στο Βέλγιο. Μάλιστα. Λέγαμε όλοι εμείς οι έξι θα γίνει στην Ιερουσαλήμ, αν περνούσε η Χάπολ, δεν πέρασε η Χάπολ. Μετά λέγαμε ότι αφού δεν πέρασε η Χάπολ και πέρασε η Βίρτους θα γίνει στην Πολόνια. Και τελικά γίνεται στην Ανβέρσα. Πού να γίνεται πάντα στο γήπεδο μία εκ των τεσσάρων. Τι αυτή είναι, αυτός είναι ο κανονισμός της Champions League. Ωραία, δεν ανακοινώνει Final Four στο ξεκίνημα του αγώνα, τη διοργάνωση, τη σεζόν, τέλος πάντων. Αφού προκύψουν οι τέσσερις, τότε προκύπτει η έδρα. Και γίνεται σε ένα γηπεδούχο. Παγκόσμια πρωτοτυπία γι' αυτό. Ναι. Εκπληκτικό. Σε ένα γηπεδούχο. Δηλαδή η Adverb είχε κανένα εκατομμύριο για να το πάρει. Γιατί κάπου τόσο βγαίνει το κόστο. Ναι. Για να το πάρει στο Final Four. Κάποιοι λένε ρε παιδί μου ότι με αυτό το εκατομμύριο μπορεί και να πάρει και το πρωτάθλημα μετά. Να πάρει το Champions League. Δηλαδή έγινε, α πούμε, την Ερήφη. Ένα εκατομμύριο έδωσε η ΑΕΚ δηλαδή. Για να πάρει κάπου τόσο τη βγήκε το πακέτο. Και το πήρε πίσω μετά γιατί η FIBA δίνει ένα εκατομμύριο στον νικητή. Τον κύριο Αγγελόπουλο. Ναι. Έτυχε τώρα δύο χρονιά εκεί που έγινε η διοργάνωση να το πάρει διοργανώτρια. Okay. Και ταυτόχρονα να έχει ρε παιδί μου και λίγο σπρόξιμο να το πω. Τα τώρα λεφτά... να έχει adverb σπρόξιμο μου κάνει λίγο εντύπωση. Τα λεφτά μα είναι adverb. Τόσο δυνατή. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Κόρνερ. Κόρνερ είναι. Μπράβο. Τι δεν το έδωσε. Τι φάουλ έδωσε. Τι φάουλ. Αυτό το κουρσούμι. Ο επόπτη. Ήταν υπόδειξη του επόπτα. Ο διαιτή του Liverpool Πόρτ είναι σωσία του Ιγκέστα. Ήταν φάουλ, τι να κάνουμε. Ελάκο. Τον εκράτησε. Μόνος του πέφτει. Καλά, γιατί δεν έχει δώσει το πέναλτι τώρα και μου βγάλει αυτό το φάουλ. Το πέναλτι είναι μια δύσκολη φάση, όντως, και το σκάνδαλο που δεν πήγε να το δει στο βίντεο assistant referee. Τρομερό. Ρε φίλε, τι ωραία που θα περάσουμε θα έχει βάρει στην Ελλάδα. Όταν θα έχει, μπορεί να μην έχει ποτέ, δεν ξέρει. Αλλά κάποια στιγμή που θα έχει, θα περάσουμε πολύ ωραία, φίλε. Εσύ ω περισσότερο με τη θυσία ασχολούμαστε, φαντάζομαι θα γίνει με το βάρο. Σκέψου λίγο, φίλε, ωραία. Τούμπα, ξέρω εγώ. Στο 88. 0-0 το σκορ, ξέρω εγώ. Πάω ΚΑΕΚ. Λέω ένα παράδειγμα. Θα δούμε τρομερά. Και γίνεται μια φάση, ξέρω εγώ, περίεργη. Είναι ο Λιβάγια μέσα στην περιοχή, γίνεται μια φάση, ξέρω εγώ. Λέει ο τέρατο στο διευθυντή, δε στο βάρ. Και πηγαίνει διευθυντή να δει το βάρ. Και φεύγει. Τι παρηγύρι μπορεί να γίνεται. Μέσα εξή τι θα δεις. Ναι. Ή στο Καφτανζόγλιο μπορεί να πάω, έτσι, γιατί παίζει και αυτό το βασικά εκεί δεν θα είσαι. Ή Άρης πάω στο Κλεάνθης Βικελίδης, ας πούμε. Βεβαίως. Στο Καφτανζόγλιο δεν θα είσαι του χρόνου, έτσι. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Α, δεν έχει κλειδώσει. Όχι, δεν έχει κλειδώσει γιατί δεν είναι σίγουρο ότι τα έργα θα γίνουν όλα τα απαραίτητα τέλος πάντων γραφειοκρατικά. Καλά, και η νέα Τούμπα πότε θα ξεκινήσει, ρε φίλε. Μπορεί να ξεκινήσει στα μέσα τη άλλη σεζόν. Α, δεν είναι απαραίτητο ότι θα ξεκινήσει στην αρχή. Δηλαδή, ναι. Μάλιστα. Επίσης δεν εξαρτάται από τον ΠΑΟΚ. Από ποιον εξαρτάται. Από την γραφειοκρατία. Γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι, το να γκρεμίσει να γίνει να χτίσει ένα άλλο δεν είναι και ό,τι πιο γρήγορο στο ελληνικό δημόσιο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν φημίζεται για την. Αυτό ακριβώς. Για τη γρήγορη διευθέτηση ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την γραφειοκρατία. Ναι, ναι. Πάρε να εδώ πας στην εφορία για μια δουλειά και σε αλλάζουν τέσσερις ορόφους σιγά. Θυμίσω ότι η ΑΕΚ μέχρι να ξεκινήσει να κάνει γήπεδο πέρασε καμιά 20 χρόνια από τότε που το έριξε. Δεν είναι τόσο εδώ το μετρό. Εύκολο. Άρα, το μετρό βέβαια δεν είναι θέμα γραφειοκρατίας. Ξεκινάμε, βρίσκουμε ένα αρχείο, σταματάμε ένα χρόνο. Συνεχίζουμε μετά, βρίσκουμε αρχεία, άλλα σταματάμε 6 μήνες. Ακριβώς. Ναι. Και όλη τη Θεσσαλονίκη και από κάτω. Ως φυσιολογικό απόλυτο. Εγώ πιστεύω ότι το πάω και του χρόνου να παίζει τούμπα και μετά του πάρχου να πάω στο Καφταζόγλου. Αυτό είναι αίσθηση ή είναι. Αίσθηση νομίζω είναι, γιατί αίσθηση... δεν ξέρω αν μπορεί να ξεπεραστούν όλα αυτά τα γραφειοκρατικά τόσο ώστε να ξεκινήσει τόσο άμεσα. Αίσθηση που είναι απλή αίσθηση ή προκύπτει μέσα από μια συλλογή πληροφοριών. Ναι, παιδί μου τώρα συλλογή πληροφοριών, οκ. Okay. Θα μου κάνει εντύπωση αν γίνουν άμεσα τόσα πράγματα. Κατάλαβες, για να τρέξει το καινούριο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει κινηθεί για το Καφταζόγλιο, τόσο ώστε να είναι καλυμμένος, παιδί μου, σε περίπτωση που όντως γίνουν όλα αυτά. Ναι. Επειδή ο Καφταζόγλιο για να πάει να παίξει ο ΠΑΟΚ θέλει κάποια έργα. Δηλαδή. Αρκετά έργα. Ναι, γίνει ένα γήπεδο που να μπορεί να γίνει αγώνα Champions League. Έτσι. Έχει διάφορα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Για παρότι είναι ένα γήπεδο το οποίο ανακαινήθηκε πριν 15 χρόνια. Και στου ομίλου δεν θέλει που θα πάει του χρόνου. Ναι.
Πού θα είναι? Στου ομίλου που θα είναι τον χρόνο. Θα είναι. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Φίλε, τα έχουμε πει. Τα λέγαμε κάτι Σαββατοκύριακα. Νομοτελειακά είναι αυτά τα πράγματα που έρχονται τον ΠΑΟΚ. Νομοτελειακά είναι το πρωτάθλημα. Νομοτελειακά θα παίξει Champions League. Μπορεί να μείνει τον χρόνο, μπορεί να τον παραχρόνο. Φέτος το άγγιξε. Του χρόνου μπορεί να είναι εκεί. Όχι, μπορεί, θα είναι. Το λέω εγώ σήμερα εδώ, 9 Απριλίου. Γράφτο. Πάλα κάνουμε ηχητικά. Όπω πρέπει το ΠΑΟΚ. Γράφτο, 9 Απριλίου σήμερα. Πάλα κάνουμε ηχητικά. Ότι ο ΠΑΟΚ θα παίζει ομίλητ Champions League. Τέτοια ώρα του χρόνου. Όχι 9 Απριλίου. Οκ, δεν θα έχουμε φτάσει τόσο μακριά. Άρα, παιδί μου, κάπου τον Νοέμβριο. Ναι. Θα συνδεόμαστε με την Τούμπα. Ναι. Για να πάμε να ακούσουμε, ξέρω εγώ, το δεύτερο ημίχρονο του ΠΑΟΚ. Ξέρω εγώ, Λίβερπουλ. Μάλιστα. Manchester City. 0-7. Στο ημίχρονο θα είναι. 0-7. Είναι 4, ξέρω εγώ. Okay. Να κάνουμε, φίλε. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Έχει μια διαδικασία. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι. Το ταξίδι. Τελείωσε το παιχνίδι στο ο πρώτος τελικός του EuroCup. Νίκησε η Βαλένθια εύκολα την Άλμπα στο δεύτερο μήχρονο. Την καθάρισε. Έτσι. Στο Liverpool Porto βλέπω ότι η Liverpool φίλε πάλι έχει αναλάβει τα ηνία του παιχνιδιού. Ένα γκολ Porto θέλουμε. Για Καζέληξη 5-1. Όχι, για 5-1 δεν είναι το match. Είναι η αλήθεια. Έβαλε γκολ η Leeds 0-1 την Preston. Μάλιστα. Θετικό. Η Liverpool βγήκε καλά στην επίθεση, αλλά ο Παλίκαρος με την μπάλα στα πόδια του μέσα στην περιοχή. Ό, το κάνω αυτό πάρα πολύ εκνευρίζομαι, φίλε. Όταν είναι με την μπάλα μέσα στην περιοχή, σε φάση για να στάρουν και προσπαθούν να κάνουν τρίπλα χωρίς λόγο, με εκνευρίζει πάρα πολύ. Αλλά την κολφή. Δηλαδή τώρα εδώ ο παίχτης της Λίβερπουλ είχε σούτ, ρε φίλε. Σούτ. Όχι, μπορεί να είναι κλεισμένος. Σούτ να τώρα κάνει τρίπλα και να πα να κλείσει τη γωνία, ρε φίλε. Όχι. Αυτό δηλαδή δεν το έκανε απευθείας. Ο Σαλά. Τι του ταΐζουν εκεί πέρα. Το μαγικό ζωμό του. Τι εννοεί. Τη βλέπει ότι τρέχει. Δεν είσαι προφητά κολουμπάνα, εσύ. Πού έπαιζε λίγο τώρα το. Το Σάββατο. Αλλά είχε την Πόρτο. Κρίσταλ Πάλας έπαιζε. Μπαίνει, βγήκε ο Σουάρεθ, Φρανσέσκο Σουάρεθ και μπήκε ο. Ποιο είναι αυτό το παλιγαράκι. Ο Μπραχίμι, ο ρεσπέκτη αυτό. Το ξέρω. Όντως. Στον γκολ που έβαλε λίγο την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω ότι ήταν Κρίσταλ Πάλας ήταν. Στο 87 ο Σαλάχ κάνει ένα sprint. Είμαστε τέλη τη σεζόν. Έτσι, ο Σαλάχ είχε και, είχε και τέτοιο. Και μουντιάλ το καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή δεν ξεκουράστηκε. Καλά, δεν πολύ έπαιξε. Okay. Ρε φίλε, ήταν το καλοκαίρι με την Εθνική Αιγύπτου. Ναι, αλλά δεν είναι πολύ. Ρε εσύ, ξεκουράστηκε. Δεν ξεκουράστηκε. Δεν έφυγε δύο μήνες διακοπές, αυτό σου λέω. Δεν σκοτώθηκε. Ναι, ρε φίλε μου, καλέ. Ήταν στις προπονήσεις. Ήταν στο πανέλα. Όχι από την αρχή. Πιο μετά. Από αρχές Ιουνίου μπήκε. Όχι ψέματα, λίγο. Ρε φίλε, σεζόν πέρυσι πότε τελείωσε η Premier League. Αυτό είχε τον τελικό Champions League. Είχε τραυματισμό, θυμάσαι τον τελικό ναι, που έμεινε εκτός για τρεις εβδομάδες. Ζήτησε από τον Κούπερ. Έχουμε φίλε inside information στο θέμα του Σαλάχ. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Ο τύπος όμως. Ήταν στο Μουντιάλ το καλοκαίρι. Δεν ξεκουράστηκε το καλοκαίρι. Είχε και τον τραυματισμό που. Και σου λέω στο 87, 6 Απριλίου, έτρεχε σαν τον τρελό για να βγει στο τετατέτ. Που έβαλε τον γκολ η Λίβερπουλ. Καλή ζωή, φίλε. Αθλητής. Αθλητής. Το βλέπει στεγνός. Φεύγει πάλι μπροστά, να το σημειώσει. Καλά, και αυτό δεν βρέθηκε ξαφνικά στη Λίβερπουλ και έγινε top class player. Τι κάνει, φίλε, είναι τρομερό. Τον λοκό του τον έβαλε κάτω φουλ στη δουλειά ο συγκεκριμένο. Όταν ήταν στη Τσέλσι πριν λίγα χρόνια το κοροϊδεύανε. Τσέλης, αν το σκεφτείς τα τελευταία, τα προηγούμενα χρόνια έχει αφήσει τον De Bruyne, τον Λουκάκου, τον Σαλάχ. Καλά, να σου πω λίγο, όταν τα παίρνει τόσους πολλούς. Ναι. Okay, θα σου κάτσουν και καταστάσεις τέτοιες. Σκέψε ότι είχε όλους αυτούς. Το βάλε. Δεν είχε όλους αυτούς, ρε φίλε, γιατί όλοι αυτοί δεν χωρούσαν τότε. Πήγανε κάπου αλλού και κάνανε την καριέρα τους. Okay, δεν χωράνε όλοι σε μια ομάδα. Καλά, ναι, εντάξει. Εδώ παρατήρησα να χάνει και τελικά τον Λουκάκου. Είναι De Bruyne. Πώς είναι, πού καταλήγουμε. Εγώ που σε αυτά σέβομαι 100% Χρήστο, ο Χρήστος τον λέει De Bruyne. De Bruyne. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ο οποίος ως και ως κάτοικος Αγγλίας πια για μένα είναι... Συλληπιτήρια κιόλας. Ναι. Σωστά, συλληπιτήρια. Είναι εκείνη στο λίγο του πόρτο, αυτό το περιγράφει. Κάποιοι νομίζουν ότι πηγαίνει έρχεται στην Αγγλία. Όχι, και κάποιοι νομίζουν ότι κάνει... Αυτός μένει εκεί, παιδιά, γιατί είναι ο Χρήστος. Και ο γιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Είναι ο Χρήστος. Είναι wannabe agent. Αυτή τη στιγμή λέμε ο Χρήστος και δεν λέμε ο Χρήστος. Ο Τυρακόπουλος. Δεν τα λέμε ο Χρήστος, καταλαβαίνουμε όλοι ποιος είναι, τα λέμε για ποδόσφαιρο. Όχι, ο Χρήστος Τυρακόπουλος. Αυτή, εντάξει. Μην την κουράζει, αγόρι μου, δώστη κάπου. Βρώμα είσαι, Νίκο. Πολύ βρώμα είναι. Εντάξει, έχει ακόμα δύσκολη. Μισή ώρα. Αφού δεν κάθεσαι εκεί, φάσει το πρώτο ημίχρονο, θα μου πει ένα γκολ θέλουμε. Δεν είναι ότι ψάχνουν καμιά 3-4. Αλλά αυτή έτσι όπως πάνε. Μια φάση μπορεί να κάτσει. Τώρα είναι η ευκαιρία σου. Τώρα... Έχει δύο πάνω σου. Πού πα. Πού πα, ρε παλικάρε. Πού πα, ρε αγόρι μου, ποιο είσαι, ο Νέτο. Τι κάνει η Μαδόνια κόκκινη. Περιμένω τα Μαδόνια. Γέννησε δεύτερο παιδάκι, έκανε η γυναίκα του. Τι κάνει αυτό το παιδί, πριν λίγο καιρό να του ζήσει. Στην Βραζιλία είναι, εδώ και κανένα δίμηνο. Γέννησε η γυναίκα του εκεί πέρα. Και θα έρθουν προς καλοκαίρι ξανά Ελλάδα. Αυτός τέλη Απριλίου
θα έρθει η Ευρώπη μαζί με Ρονάλντο Γκιάρο και θα κάνουν tour. Θα πάνε δηλαδή μια εβδομάδα Μπενφίκα, μια εβδομάδα σε μια ομάδα στη Γερμανία, πρώτη κατηγορία, δεν θυμάμαι το όνομά της. Μια εβδομάδα Μπεσίκτας. Στην Ίγκολστατ νομίζω θα πάει. Και μπορεί να. Στην Ίγκολστατ δύσκολο. Και μπορεί να. Πρώτη κατηγορία. Στην Ίγκολστατ είναι το Μαυράι. Στην Augsburg. Στην Augsburg, στην Dynamo Dresden. Και μπορεί να έρθουν και λίγο Ελλάδα. Τώρα εντάξει, μαζί κιόλας, Άρης Πουλουπού, μπορεί να έρθουν μια βόλτα εδώ πέρα. Άστι, κόρνερ, κόρνερ, δεν πειράζει. Αποστημένο θα βάλετε γκολ, γιατί στη ροή του μάτς γκολ δεν βάζετε να παίζουν μέχρι μετά. Πώς το χόρευε τον Τεσπασίτο, ο Ντάρσι Ντόλτσενέντερ, ρε φίλε, ταλέντο. Πώς το χόρευε τον Τεσπασίτο, ρε φίλε. Καταπληκτικός. Εθέριος. Ίσως ο κορυφαίος μπακ που έχει περάσει. Εθέριος ήτανε. All time. Αυτός μαζί με τον Μπάλα που δεν τον έχουμε δει, ακούμε για τον Μπάλα. Τον ποιον? Τον Μπάλα, Θόδωρος Μπάλας. Α. Ναι, λίγο πιο παλιά. Πολύ πιο παλιά. Ακούσα τον Μπάλα και λέω, ποιος είναι ο Μπάλας, ρε φίλε. Έλα, Νίκο, έλα, γόρι μου, έλα, γόρι μου. Βρώμα. Ωχ, πάλι κόντρα. Κοντρατάκ. Πώς είμαστε, 60? 66, έχουμε τρόμα ακόμα, εντάξει, έχουμε. Και εδώ όμως, φίλε, δεν βλέπω να κουνείται, φίλο. Δηλαδή, έχεις μείνει εκεί πέρα ο Σέρτζιο, αλλά και εδώ δεν βλέπω κουνείται, φιλαράκι. Έχουμε κολλήσει. Ούτε φάση δεν έχουμε. Γέλια είμαστε. Λίγες φάσεις το παιχνίδι, πέρα του πλάκα στο Tottenham City. Ναι, δεν έχει πολλά. Ενώ το πέναλτι του Αγουέρο που έβγαλε ο Γιώρης και τη φάση του Κέιν. Πολλοί περιμένανε γκολ σε αυτό το μάτς, είναι η αλήθεια. Ναι. Γιατί έβλεπα κάτι over 2,5. Δεν άνοιξε το πρώτο μήχρονο, φίλε, με το πέναλτι, να ανοίξει το παιχνίδι και έχει μείνει στο 0-0. Εντάξει, δεν πειράζει. Κάιλ Βόκερ. Αυτό φίλε είχε έρθει η Τούμπα σε εκείνο το μάτς στο ΠΑΟΚ Tottenham που είχε έρθει με όλα τα μικρά και Χάρι Κέιν τότε. Ναι. Η Tottenham και ήταν ο μισός από αυτό που βλέπεις τώρα. Εντάξει, έκανε δουλειά. Μπορεί και να ψήλωσε κιόλας από τότε. Πολύ καλός μπακ. Και πρέπει να είναι λίγο δυνατός. Λίγο έτσι. Πολύ λίγο. Λίγο δυνατός. Δηλαδή, αν πας όμο με όμο, μπορεί και να βρεθείς στην κερκίδα κατευθείαν. Σε cover VAR, τι έγινε πάλι. Πάλι σφάγει τη Πόρτο, τι έγινε. Και δεν πάει να το βλέπει, ρε φίλε. Κάτσε, αυτό είναι, το βγάζει το ενδίδιο εκεί πέρα που το δείχνει το ESPN ή. Μπορεί να καταλάβω τι γίνεται. Εγώ ξέρω. Δηλαδή, συγγνώμη, τον φωνάζει ο τύπος από τη. Ο τέρατος του λέει πάνε δέστο και λέει όχι. Έχει ματά. Χέρι, ρε φίλε. Χέρι, ρε φίλε. Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η σφαγή τη Πόρτο. Πού θα πάει, πόσο να αντέξει. Δηλαδή. Τι σφαγή είναι αυτή, έλεος. Έλεος δηλαδή. Έχει ματώσει το τραγκά όλο εκεί πέρα να πούμε το Οπόρτο, το λιμάνι. Έχει γίνει η θάλασσα. Έχουν φύγει στη τηλεοράση τώρα εκεί πέρα στο Οπόρτο, στα καφενεία, έχουν φύγει έτσι κατά την πύρε. Η θάλασσα έχει γίνει κόκκινη από το αίμα. Ντροπή, μιλάμε για μεγάλη σφαγή τη Πόρτο. Δεύτερη φορά που το βλέπει το ΒΑΡ. Καλά, ο ΒΑΡ εκεί πέρα τι κάνει, ρε φίλε, το σκουτά του ψηλέ, έλα δε εδώ πέρα τι γίνεται. Το λίγο γιατί. Απίστευτο. Δύο πέναλτι. Αυτό το άλλο. Ναι, δύο πέναλτι δεν έχει δώσει την Πόρτο. Εκπληκτικός ο διαιτητής. Στο στοίχημά μας πάνω το μεταξύ, να τα λέμε όλα. Και στο στοίχημα και στα λεφτά μας πάνω δηλαδή, ο αλήτης. Και ας μου κάνει μήνυση. Τον αλήτη, ρε φίλε. Πάνε δες το βρε αλήταρα. Στο 68 φτάσαμε, το 2-0 παραμένει. Πω, τι σφαγή είναι αυτή, ρε. Θα μπούμε φυλακή. Ρε, πάνε δες το, ρε. Λοιπόν, Μπραχήμ από τα αριστερά, αλλαγή με τον Γκάμπριελ Ζεσούς, ο Γκουαρντιόλα, στο Λονδίνο. Ρε, απάτη, διαιτητή, απάτη και μα μιλάμε ότι πως έχει. Πώς το λένε, αλλά γιατί μαζί έχει επηρεάσει την εκκλήση του αγώνα, ρε φίλε. Το μάτσα πρέπει να είναι 1-2. Καλά, εντάξει με το κόμμα. Τι ρε. Okay. Με δύο πέναλτι, ρε. Δύο πέναλτι και τον κόλτο είναι να μετρήσει. Ή τέλο πάντων δύσκολη φάση. Άντε 2-2. Είπε ότι δεν λειτουργεί το βάρη εκεί πέρα γιατί είχε τρει φάσει και δεν πήγε. Πώς είχε ένα τεχνικό ζήτημα. Μήπως δεν ακούει το ακουστικό του. Δεν έχουν ρεύμα. Ξέρω εγώ τι να πω. Τύπος έκοψε τη συνδρομητική το. Λίγο το ακουστικό του δεν λειτουργεί, μάλλον αδελφέ. Έχουμε κάτι φάση που πρέπει να δει. Όχι, εντάξει, είναι πολύ πίσω. Δεν τον εμποδίζει ιδιαίτερα το Φιρμίνιο αυτό. Οχ. Από τα αριστερά η μπάλα, η σέντρα. Εκεί ήταν η σέντρα. Πάλι καλά. Άντερε η κεράντερ, αγόρι μου, άντε. Ο Άγιο Σίκερ. Νίκο, έχει χρόνο ακόμα, φίλε, θα το βάλουμε. Θα το βάλουμε. Αν γίνει και τρίτη φάση για βάρ, εκεί πια δεν μπορεί να πάει να το βάλει. Άμα παίζει κουμάρι, πάντω πόσο διαφορετικά βλέπει το παιχνίδι κάποιε φορέ. Δηλαδή, κάποιοι άλλοι εκεί πέρα που ασχολούνται με κάτι. Βίσελ Κόμπε και τέτοια. Καλά, άλλο ξέρω. Νομίζω, έλα νεκρό. Έλα γόρι. Έλα γόρι. Κλειστή γωνία ήταν. Ήταν έτοιμο ο τερματοφύλακα. Φάση για την Πόρτο. Έχω στο τέτ πριν αυτό ο παλικάρο. Ναι, ναι, αυτό είναι μεγάλο. Που ήταν πολύ πιο καθαρή φάση από αυτό. Τι τραβάμε. 0-0 παραμένει και το Tottenham City. Να βλέπουμε ξανά το χαμένο πέναλι του Αγουέρο. Και το έκανε καλά. Πρόκωση. Δεν είναι το έκανε άσχημα. Απλά ήταν δεν πήγε πολύ γωνία, απλά έπεσε από την ναι, σωστή γωνιά ο Γιώρης. Και ο Αγουέρο πάει στον πάγκο τώρα.
και μπαίνει ο Ζεζούς στο 70. Oh, ένα πάει το ματς εκεί. Λίβερπουλ πάλι μέσα στην περιοχή. Απλά αν φάει τρίτο μετά δεν ξέρω αν η Πορτοφύλλα θα έχει κουράγιο. Εντάξει, λίγο εύχη. Ο Σαντιό Μανέ. Κοίτα, έχει ακόμα κίνδυνο γιατί με ένα γκολ παραμένει ζωντανή στην πρόκληση. Σωστά. Σωστά. Yeah. Με 2-0 η αλήθεια είναι ότι η Λίβερπουλ ψιλοκαθαρίζει. Κλειδώνει την πρόκληση. Ναι. Ναι. 20 λεπτά μείνανε στο Λονδίνο. Καλό πλάσια έκανε ο Μανέ, ρε φίλε. Καλό, αλλά δεν είχε τα κατάλληλα φάλτσα. Λοιπόν, στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Έτσι, πέστε. Στοίχημαν καθημερινά με τις καλύτερες αποδόσεις, καθημερινά με τη μεγαλύτερη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Καθημερινά, όπου και αν είστε στο κινητό σας, στο τάμπλετ σας, στον υπολογιστή σας, έχετε στοίχημαν. Έχετε και το καζίνο στοίχημαν που έχει πραγματικά τεράστιες επιλογές. Και το σερί το οποίο έχει επιστρέψει, το σερί που αγαπήσατε στο περασμένο Μουντιάλ. Όλα αυτά από το στοίχημαν.gr που είναι μαζί μας. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Κάτσε πριν πάμε στο διάλειμμα. Όχι, ήταν offside. Πάμε στο διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε.